Το πολιτικό σύστημα πνέει τα λίσθια, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στα Χανιά. Μίλησε για διαπλοκή των μέσων ενημέρωσης της Αθήνας και για προσπάθεια αφήμωσης του κόμματός του, ενώ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των αρχηγών των μεγάλων κομμάτων. Είναι ντροπή το αθηνοκεντρικό σύστημα να καρπούται όλα τα λεφτά της προεκλογικής περίοδου και όχι περιφέρεια. Μέχρι τώρα, ξέρετε, τα περιφερειακά κανάλια και τα μέσα, οι εφημερίδες δεν έπαιρναν λεφτά κατά των εκλογών. Και αναγκαζόταν να προφεύγουν σε άλλους μεθόδους μέσω υποψηφίων. Αυτά πρέπει να σταματήσουν στη χώρα και αφού υπάρχουν τα κονδύλια, πρέπει να δίδονται απευθείας από τα κόμματα για την προβολή τους. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για επαναφορά της ΔΕΗ στον κρατικό έλεγχο, τον κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη, τον κατηγόρησε για ψεύδι και είπε ότι ήταν εκείνος που προχώρησε στην ιδιωτικοποίησή της. Ας ζητήσει λοιπόν συγγνώμη για τις προηγούμενες επιλογές, όπως και με τα φαντς, όπως και τόσες επιλογές που αφορούν υποδομές και δημοσίους τομείς που ξεπουλήθηκαν μέσα από ένα νόμο που αφορά το υπερταμείο επί ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία το λέει ξεδιάντροπα, το λέει ομά. Ξεπούλημα των πάντων. Ως προς τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, Τσίπρα και Βαρουφάκη για αυξήσεις στους μισθούς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι δεν μπορούν να δώσουν χρήματα γιατί δεν μπορούν να παράξουν. Ο Έλληνας θέλει δουλειά. Θέλει αξιοπρεπή μισθό, αλλά κυρίως θέλει παραγωγή πλούτου η χώρα. Δεν έχω ακούσει κανένα μοντέλο από τα τρία κόμματα αυτά παραγωγής πλούτου. Και αν δεν παράγει πλούτο η Ελλάδα, οδηγούμαστε δυστυχώς μέρα με την ημέρα στο σπιράλ θανάτου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι τα κόμματα και τα συστημικά μέσα σιωπούν σκοπίμως. Ξεκαθάρισε ότι μετά τις εκλογές η Ελληνική Λύση δεν θα συγκυβερνήσει με κανένα κόμμα και υπογράμμισε ότι πορεύεται προς τις κάλπες χωρίς βαρύδια. Επόμενος σταθμός του κυρίου Βελόπουλου στην Κρήτη είναι αύριο στο Ηράκλειο.